Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη συζήτηση την ανοίξαμε σήμερα με την κουβέντα περί αναθεωρητισμού. Και οφείλω να ομολογήσω ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ σκεπτικοί, μιλώντας για τη Θράκη, να κουβαλάμε τη λέξη αναθεωρητισμός, που είναι ένα από τα εργαλεία της επικοινωνιακής δικαιολόγησης ενός προαναγγελθέντος, προσχεδιασθέντος πολέμου σαν και αυτών που ζούμε τώρα και κυρίως στο πετσί τους και στους τάφους τους και στη ζωή τους οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι στρατιώτες που πήραν την εντολή να μπουν στην χώρα με την οποία ζούσαν επί δεκαετίες των δεκαετιών ειρηνικά. Και αρχίζω από αυτό, γιατί όντως υπάρχει αναθεωρητισμός. Προσπαθούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Ακόμα και της Θράκης. Θυμόμαστε μέχρι το 14 την αντίστοιχη ημερομηνία. Ξεχνάμε ότι σαν σήμερα, το 1941, μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα, που σήμερα ηγεμονεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιρούν το φυσικό αέριο για τις δικές τους ανάγκες από τα μέτρα κατά της Ρωσίας. Έχουμε νέα αναθεωρητισμό. Μιλάμε για ψυχρό πόλεμο. Μην μου πείτε γιατί δεν μιλάω για τη Θράκη. Με εξαίρεση τον Ρουσόπουλο και κανένα δυο άλλους συναδέλφους, κανένας δεν μίλησε αυτά καθ' αυτά για τη Θράκη. Ποια ήταν η Θράκη? Η Θράκη ήταν πάντα ξεχασμένη. Η απειλή ήταν και ειδικά για τους κομμουνιστές και για τάγματα ανεπιθυμήτων. Θα σε στείλω στον Εύρο. Τώρα την ανακαλύψαμε τη Θράκη. Λοιπόν, να σας πω γιατί την ανακαλύψαμε. Γιατί πήγε ο Πάιατ, που ανακάλυψε και την καινούργια Ουκρανία και που ήταν εκεί και στο Μαϊντάν και σε όλα. Μαζί με την παρέα του, την Όουλαντ, που ήρθε εδώ και δεν ξέρουμε τι είπε. Την ανακάλυψε, είναι χρήσιμη για τους Αμερικάνους. Ήταν χρήσιμη και επιλεγμένη για Σούδα του Βορρά. Όπου έχει Σούδα μπάζει και όπου μπάζει μπορεί να πεθάνεις από το ψυχρό κρύο των υπολογισμών, των στρατοκρατών, των ιμπεριαλιστών και αυτών που δεν διστάζουν να λιώσουν λαούς και να τους ξεκλειδίσουν κυριολεκτικά. Δεν έχουμε αναθεώρηση. Έχουμε ανασκολοπισμό της ιστορίας κυριολεκτικά. Και καθόμαστε και τον μπάζουμε αυτό και στο κομμάτι της Θράκης εδώ. Ακούγονται τερατώδη πράγματα. Θα σας πω κάτι που είναι για να τριχιάσει, γιατί εδώ πέρα θα έρθει σε αυτό το βήμα να μιλήσει ο Ζελένσκι. Μιλάμε για ένα υπερόπλο χυδαιότητας που φτιάχτηκε και πρέπει να ξεπαγιδευτούμε όλοι οι Έλληνες βουλευτές και όλος ο ελληνικός λαός από αυτό, που λέγεται επικοινωνία και διαφημισμένη καταστροφή. Σας θυμίζω ένα πράγμα. Το 1917 έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση που άλλαξε τον κόσμο. Το 1917 πέθανε ο Ντεγκά. Ο Ντεγκά ήταν ένας μεγάλος ζωγράφος. Είχε φτιάξει ένα πίνακα πιο πριν που λεγότανε Ρωσίδες Χορεύτριες. Η εθνική πινακοθήκη του Λονδίνου, του Brexit, του Τζόνσον, που έχει βγει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, που έχει βάσεις και έδαφος στην Κύπρο, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι κομμένη στη μέση από νατοϊκό σύμμαχο. Αυτή η κατηγορία ανθρώπων του αναθεωρητισμού και της αλλαγής της ιστορίας είναι που πήρε απόφαση ως εθνική πινακοθήκη της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, να αλλάξει τον τίτλο του έργου του Ντεγκά χτες, επειδή οι κορδέλες των απεικονιζόμενων χορευτριών είναι κίτρινες και μπλε, και να τις κάνει Ουκρανές χορεύτριες αντί για Ρωσίδες χορεύτριες. Με αυτή τη δύση είσαστε? Με αυτή τη Δύση? Ποιος σας είπε ότι η Δύση είναι ενιαία? Όταν λέτε Δύση, μιλάτε για έναν στιγνό καπιταλισμό. Τίποτε πέραν αυτού. Και αυτό αποκαλείται Δύση. Μιλάτε για ψυχρό πόλεμο. Ποιο ψυχρό πόλεμο, μωρέ? Όταν υπήρχε ψυχρός πόλεμος, υπήρχαν δύο διαφορετικά συστήματα πολιτικά. Δύο διαφορετικές σκέψεις. Ήταν οι κομμουνιστές από τη μία μεριά, όπως θέλετε να τους ονομάσετε εσείς, και ήταν και οι καπιταλιστές από την άλλη. Και γι' αυτό υπήρξε ψυχρός πόλεμος. Τώρα ποιοι συγκρούονται? Καπιταλιστές από τη μία μεριά και καπιταλιστές από την άλλη. Για την παραλλαγή μύτου Swift. Πώς κοροϊδευόμαστε εδώ μεταξύ μας? Μιλάτε για συνύπαρξη στη Θράκη? Δεν τρεπόμαστε? Έχουμε συνυπάρξη με τις χώρες τις αραβικές στις οποίες δίνουμε όπλα? Δίνουμε όπλα ή δεν δίνουμε όπλα εκεί που ισχύει η Σαρία? Και όμως μοιραζόμαστε κοινές αξίες με τις χώρες που τους δίνουμε Patriot και μας τα φέρνουνε.
Για ποια ευαισθησία μιλάμε? Για έναν πόλεμο ο οποίος ήρθε. Αυτό θα κάνουμε. Αξιοποιούμε τη Θράκη να την κάνουμε ένα τεράστιο στόχο, ώστε να ξέρουμε πού θα πέσει η πρώτη βόμβα όταν θα γενικευτεί αυτού του είδους το παζάρι. Και φτάνουμε να συζητούμε να φέρουμε Ουκρανούς εδώ, όπως έλεγε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης για τη Θράκη πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν μιλούσε για Ρωσοπόντιους. Ευκαιρία είναι η Θράκη για ανάπτυξη. Το Κόσοβο έχει τεράστια ανάπτυξη. 264 χιλιόμετρα δρόμους έχει το Κόσοβο. Και πεινάνε οι Κωσοβάροι. Αλλά κυκλοφορούσαν με ανατοϊκά διαβατήρια. Εμείς είμαστε εδώ. Ζείτε γύρω σας, μέσα στην Ευρώπη, εδώ, με ανατοϊκή στήριξη και ρωσική ιμπεριαλιστική ανταγωνιστική οικονομία. Ζούμε όλοι μας και μιλάμε για τη Θράκη στοχοποιώντας τη στο τριεθνές. Στο τριεθνές τη στοχοποιούμε. Την κάνουμε μία δίωδο. Δεν περνάνε από εκεί πρόσφυγες. Δεν πρέπει να περνάνε από τον Εύρο. Όχι, καθόλου. Μπορεί να περνάει όμως το τάγκ. Μπορεί να περνάνε τα όπλα. Τα πάντα πρέπει να περνάνε από εκεί. Η Frontex που τη φέρατε με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες να φυλάξει τα σύνορα στη θάλασσα διώκεται για εγκλήματα και για ματσαραγκές οικονομικές. Για σκάνδαλα. Για αυτή τη Δύση μιλάμε. Σε αυτή τη Δύση θέλετε να νίκετε. Ποιος φοράει τελικά φερετζέ υποκρισίας? Εκτός από όλους εμάς που παίζουμε το παιχνίδι της χρωματικής αντίληψης των πορτοκαλί επαναστάσεων και της κυτρινομπλε δημοκρατίας. Είμαστε σοβαροί. Και ανοίγουμε τέτοια συζήτηση για τη Θράκη έχοντας την εγκαταλείψει δεκαετίες επί δεκαετιών στη χώρα. Με εκκλήσεις από εκεί, χωρίς να έχει σηκωθεί ένα κεφάλι να μιλήσει, να έρθουν οι Ουκρανοί να μαζέψουν το λευκό σπαράγγι. Κυρία Κανέλη. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κατηγοριοποιώντας τους πρόσφυγες σε λευκούς χριστιανούς, καλούς, κοντινούς Ευρωπαίους, σε σχέση με τους υπόλοιπους μαυριδερούς μουσουλμάνους από κάπου αλλού. Και μιλάμε να κεκαμονόμαστε τους περήφανους, επιδιώκοντας πάντοτε την ανάπτυξη. Η απάντηση είναι στους δρόμους. Δεν είναι τυχαίο ότι διαλέξατε για αυτό το ευαίσθητο θέμα που είναι η Θράκη, που είναι και τα σύνορα της χώρας, που είναι και δημιουργική χώρα, δημιουργικός χώρος μέσα στη χώρα η Θράκη, διαλέξατε να τη φέρετε τη μέρα της γενικής απεργίας. Κάνατε ένα λάθος. Υπολογίσατε ότι ο κόσμος θα καθόταν σπίτι του, θα ξυνότανε κυριολεκτικά ή θα πήγαινε υποχρεωτικά στη δουλειά και θα βλέπε στην τηλεόραση τη σπουδαία μας συζήτηση. Και ο κόσμος σας γέλασε γιατί ο κόσμος ήταν στον δρόμο. Και ήταν χιλιάδες επί χιλιάδων στον δρόμο σήμερα. Να διαμαρτύρονται για όλα αυτά για τα οποία συζητάμε σήμερα. Ουέ ημίν υποκριτές και φαρισαίοι από αυτά που έρχονται όταν η ανάπτυξη βασίζεται σε χορηγούς πολέμου. Θυμηθείτε τη Ιουγκοσλαβία μέσα στην Ευρώπη και θυμηθείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία υπάρχει και ένας χορηγός του πολέμου που λέγεται Elon Musk, που τα προϊόντα του λέγονται Tesla, που είναι μια διάνοια από τη Σερβία που εκμεταλλεύτηκαν οι Αμερικάνοι και έζησε και πέθανε στην ψάθα. Όταν λοιπόν τη Δύση την αντιλαμβάνεται κάποιος ως να είναι με τους εκμεταλλευτές των λαών, η απάντηση θα έρθει μόνο από τους λαούς. Καλώς. Και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και τους Έλληνες εργαζόμενους που κάποια στιγμή αυτό το παραμύθι θα το σταματήσουν, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τα πυρηνικά κουμπιά ανήκοντας στη Δύση της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη. Σας ευχαριστώ.